Χάθηκε το πρόβλημα και είναι μαζί μας ο κύριος Ζάψας. Ναι, κύριε Τσούτσι. Ναι. Και πάλι καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω λίγο τη συζήτησή μας από ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και ώρες και είναι ο λόγος για την κηδεία και για τον θάνατο σε πρώτο χρόνο, αλλά και την κηδεία που έλαβε χώρα σήμερα και στη Μητρόπολη Αθηνών. Του έκπτωτου βασιλιά, να πούμε, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Το έκπτωτο. Δημιουργήθηκε μια τέτοια συζήτηση για το αν θα έπρεπε να γίνει η κηδεία δημοσία δαπάνη, αν θα έπρεπε να παραστούν πολιτικά πρόσωπα. Τελικά και εκπρόσωποι της κυβέρνησης βρέθηκαν στη Μητρόπολη και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Δώστε μας ένα σχόλιο έτσι και αναφορικά με το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την άποψη τη δική σας. Κύριε Σούση, το θέμα αυτό έκλεισε το 1974. Mm-hmm. Και νομίζω οριστικά τελείωσε το θέμα αυτό με τις τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας τότε, και έκτοτε όσοι το αναμοχλεύουν δεν βοηθούσε τίποτε. Πέθανε ο έκτοτος, θα έχει την κηδεία που θα φροντίσει η οικογένειά του. Τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση πήρε την θέση αυτή την επαμφωτερίζουσα και το πώς θα πάει στη Μητρόπολη και για προσκύνημα δεν μας ενδιαφέρουν, έχουμε άλλα ζητήματα. Ο έκπτωτος διατέλεσε, πόσους μήνες διατέλεσε βασιλιάς με το τότε Σύνταγμα της Ελλάδος. Έχουμε κλείσει το κεφάλαιο αυτό σαν χώρα. Η Ελλάδα έχει προεδρευμένη δημοκρατία με το Σύνταγμα του 1994. Τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Δεν επανερχόμαστε. Άλλωστε, όταν επιχειρήθηκε από τον ίδιο τον Θανόντα μια άλλη διαδικασία επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, τέθηκαν οι όροι με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει την ηθαγένεια. Την αρνήθηκε γιατί πήγε τη χώρα στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν δεν τίθεται ούτε ζήτημα δημόσιας δαπάνης, διότι πληρώθηκε αδρά η βασιλική οικογένεια. Και μάλιστα πληρώθηκε με ένα τίμημα το οποίο σήμερα δεν έχει έννοια να το αναφέρω με εκ νέου, αλλά ήταν πολλά εκατομμύρια τότε. Μάλιστα. Μιλάω για το 1994-96, πότε έγινε η δίκη. Μάλιστα, σαφής. Στις Βρυξέλλες. Σαφής. Έστειλε τη χώρα στα δικαστήρια. Τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό. Ας φροντίσουν οι απόγονοι για τα περαιτέρω. Σαφής, κύριε Ζάψα. Λοιπόν, ερχόμενοι λίγο στα ζητήματα που αφορούν τη δική μας περιοχή, την περιφέρεια Ηπείρου, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αναφορικά με τις εξελίξεις που έχουμε για τα ΚΤΕΟ. Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, να τονίζει ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας, ότι δεν βγαίνουν τα ΚΤΕΟ, ότι πρέπει ή θα οδηγηθούν εν πάση περιπτώσει σε οριστικό λουκέτο. Βέβαια έχει προηγηθεί μια κατάσταση στην Πρέβεζα, στη Θεσπρωτεία και στην Άρτα, τώρα μιλάμε και για τα Γιάννενα. Θέλω το σχόλιο σας, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά και τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Νομίζω όμως ότι αφορά και εν γέννη το δημόσιο χαρακτήρα, γιατί εντάξει, καλά είναι τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αλλά υπήρχε και αυτός ο θεσμός, ο οποίος τώρα μπαίνει μια συζήτηση αν πρέπει να μπει οριστικό λουκέτο και αν είναι βιώσιμος ή όχι. Λοιπόν, κύριε Τσούτσι, το θέμα των ΚΤΕΟ το έβαλε η δική μας παράταξη εδώ και πολύ καιρό, όχι τώρα και από πέρσι, αλλά δεν είχαμε και την σωστότερη ενημέρωση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ξεκινάει από την Πρέβεζα η υπόθεση αυτή, όταν πριν από ένα καλοκαίρι πήγαμε με τον Θόδωρο τον Κοροναίο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης στην Πρέβεζα, και φωτογραφίσαμε την εγκατάλειψη που βιώνει το δημόσιο κτίριο της Πρέβεζας. Mm-hmm. Την ίδια ώρα στα 300 μέτρα απέναντι, 200-300 μέτρα απέναντι, έχουν φτιαχτεί δύο ιδιωτικά. Άρα λοιπόν πρώτα εγκαταλείφθηκε της Πρέβεζας. Ακολούθησε η εγκατάλειψη της Άρτας, και στην Άρτα έχει εγκαταληφθεί. Και το αναδείξαμε και αυτό, το φωτογραφίσαμε και αυτό και το αναδείξαμε και στη δημοσιότητα. Λοιπόν, στη θέση του δημόσιου της Άντας έγιναν άλλα δύο ιδιωτικά. Μίλησα με τον κύριο Πιτούλη, τον αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας, πριν βγάλουμε την ανακοίνωση ως παράταξη, και μου είπε ότι έχω δύο άτομα προσωπικό μόνο, δεν υπάρχει ανανέωση προσωπικού και μάλλον θα πάει και αυτό για κλείσιμο.
για Δέτα Ιωάννα, όταν θέσαμε το ζήτημα προφορικά στον κύριο Καχρημάνη, μας είπε ότι για μένα τα δημόσια κταίω έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Γι' αυτόν δηλαδή. Τέλειωσαν τα κταίω για το δημόσιο. Από τη στιγμή που ο νόμος επέτρεψε τα ιδιωτικά κτλ. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το κράτος δεν έχει σημασία αν εξακολουθεί να εισπράττει σύμφωνα με τον νόμο. Υπήρχαν άλλες διατάξεις ευεργετικές για ειδικές κατηγορίες στα δημόσια κταίω, π.χ. άνεργοι, άνθρωποι με ανεπηρία, που πλήρωναν το μισό αντίτιμο ή και καθόλου. Λοιπόν, και στο τέλος, αυτή την υπηρεσία, κύριε Τσούτσι, δεν την έκοψε ούτε η Τρόικα. Γιατί ήταν υπηρεσία η οποία ήταν ρυθμιστή στην αγορά και ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια ασφάλεια με την παρέμβαση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν θα υπάρξει ο ανταγωνισμός που υπήρχε πριν μόνο με τη λειτουργία των ιδιωτικών. Άρα λοιπόν έπρεπε, και αυτό που λέει ο κ. Καχρημάνης, μας παίρνουν τηλέφωνο τα ιδιωτικά, γιατί ποιο είναι το θέμα να μην μας πάρουν τηλέφωνο και τα δημόσια, αρκεί να τα οργανώσει. Αυτός είναι περιφερειάρχης. Εγώ ξέρω από όταν ανέλαβε περιφερειάρχης το 2010, δεν έχει κανέναν απολογισμό για αυτή την κατηγορία, για τα δημόσια κταίω. Ας το κάνει λοιπόν, τον προκαλούμε να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να τα πει και ο καθένας θα κριθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως επρόκειτο για μια αποκεντρωμένη αρμοδιότητα την οποία κανείς δεν διανοήθηκε να κλείσει. Ο κ. Καχρημάνης βέβαια την κλείνει. Αυτά είναι. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ προκύπτει το ερώτημα ότι δεν ξέρω αν γίνεται ένας περιφερειάρχης να αποφασίζει ή όχι με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει στη ζωή μια δημόσια επιχείρηση, ναι, μια δημόσια δομή. Εντάξει. Κύριε Τσούτσι, όταν οι πειρότες του δίνουν 57% και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται, και οι συνεργάτες του, όχι μόνο ο ίδιος, και έχει και αντιπεριφερειάρχης και οι συνεργάτες, λοιπόν, υπάρχει απουσία ενδιαφέροντος και δεν ασκεί πολιτική υπέρ του δημοσίου. Αυτό είναι σαφές. Μάλιστα. Γιατί δεν πιστεύει σε ένα παραγωγικό δημόσιο τομέα. Συνεπώς, ας κάνει τον απολογισμό του για τα 12 χρόνια. Σε λίγο θα έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβρη. Λοιπόν, ο κόσμος θα κρίνει. Από εκεί και έπειτα, εμείς δεν είπαμε να γίνει το ανάποδο, να κλείσουν τα ιδιωτικά για να έχουμε μόνο δημόσιο, αλλά να λειτουργήσει ως ρυθμιστής της αγοράς το δημόσιο κταίο. Αυτό είπαμε και να προχωρήσουμε. Και ας αναλάβει τις ευθύνες του κ. Καχρημάνης για αυτά που λέει κατά καιρούς, γιατί και να μην ψεύδεται. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει ότι βγήκαν στη σύνταξη οι υπάλληλοι. Όταν ο ίδιος τους μετακινεί, βγήκε ένας στη σύνταξη. Οι άλλοι μετακινήθηκαν με δικές του αποφάσεις. Άρα λοιπόν είναι απόφαση του να το κλείσει. Μιλάω για τα Γιάννηνα τώρα. Αυτό συνέβη. Εσείς θα το ξαναφέρετε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Θα προσπαθήσετε να ξαναγίνει συζήτηση? Θα υποστηρίξουμε την επερώτηση που έχει κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Αφού έκανε άλλη παράταξη επερώτηση, εμείς το βγάλαμε ανακοίνωση στον τύπο. Το θέσαμε προφορικά όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό. Τώρα άλλη παράταξη το έφερε με επερώτηση. Θα ζητήσουμε να γίνει διεύρυνση της συζήτησης σε ό,τι αφορά την επερώτηση. Γιατί όπως γνωρίζετε, η επερώτηση έχει να κάνει μεταξύ του επερωτώντος και του περιφερειάρχη. Με βάση τον κανονισμό θα ζητήσουμε τη διεύρυνση της συζητήσεως σε επίπεδο τουλάχιστον επικεφαλής των παρατάξεων. Για να πάμε λίγο σε αυτό το σημείο και σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που αφορά την περιοχή μας και όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων και τον νομό της Πρέβεζας και συνολικά το περιβάλλον της Ηπείρου. Ο λόγος για τις εξελίξεις για τον ποταμό Λούρο. Έχουμε μια εξέλιξη με την εμπλοκή και της ελληνικής δικαιοσύνης αναφορικά με τις εικόνες, τις πρωτοφανείς και πολύ άσχημες και δυσάρεστες εικόνες που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Εσείς βρεθήκατε στο σημείο. Το είχαμε αναδείξει το θέμα. Αναδείξατε ακριβώς ως παράταξη. Απλά δεν γνωρίζαμε την έκταση του ζητήματος από την αρχή. Το είχαμε θέσει και προφορικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και η πρώτη απάντηση που πήραμε ήταν ότι εντάξει, ένας έπαθε μια ζημιά, είναι ιχθυοτροφείο. Ενώ στην πραγματικότητα είχαμε περιβαλλοντική καταστροφή. Όταν μετά πήγαμε και το είδαμε, το αναδείξαμε στην ολότητά του. Τώρα λοιπόν, αυτό που λέτε, έχουμε παρέμβαση από το. Για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Και η παρέμβαση είναι, κύριε, έρχεται από τον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Έρχεται από την αντιεισαγγελέα του Άριου Πάγου. Υπάρχει αυτή η εντολή. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η εισαγγελία Ιωαννίνων
Διότι δεν μπορεί να έρχεται να παίρνει το μήνυμα πρώτα ο Άριος Πάγος και μετά η δική μας εισαγγελία. Δεν αφήνω υπονοούμενο ούτε μομφή. Λέω αυτό που όλοι συζητούν. Ότι έπρεπε εδώ και δύο μήνες να κινηθεί η εισαγγελία των Ιωαννίνων. Mm. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει. Προφανώς μπορεί να δεν θέλω να τους αδικώ, αλλά μπορεί να είναι και σε συνεννόηση όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν γίνεται να μην φταίει κανείς, να έχει συμβεί αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή, το Υπουργείο των ΟΦΗΠΕΚΑ να βγάζει κάπου 180.000 για να γίνει αποκατάσταση της βιοποικιλότητας που έχει διασαλευθεί. Άρα λοιπόν αναγνωρίζουν ότι έχουμε πρόβλημα, προκλήθηκε περιβαλλοντική καταστροφή, γι' αυτό και δαπανά το Υπουργείο χρήματα. Ας συνεννοηθούν στη Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει ο κ. Σαμιράς ως υφυπουργός και ο Περιφερειάρχης που είναι στον πολιτικό φορέα που σήμερα κυβερνάει τη χώρα, στη Νέα Δημοκρατία, και να μας πούν και εμάς τι γίνεται από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες, να τις αναλάβουν. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κ. Τσούτσι, είπαμε στον κύριο Καχρημάνη να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, γιατί αυτό με δική του εντολή έγιναν αυτά τα πράγματα, για αυτό που συνέβη. Και να τελειώσουμε. Δεν είμαστε υπέρ των δικαστηρίων, αλλά όμως δεν το έπραξε ο κ. Καχρημάνης. Και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Σε καμιά περίπτωση τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να λύνονται με τα δικαστήρια όμως. Θεωρείτε ότι υπήρξε μια προσπάθεια υποβάθμισης της σημαντικότητας του ζητουμένου, του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στο Λουρό? Ακριβώς αυτό έγινε. Μα όταν έγινε αυτή η συζήτηση και πρώην υπηρεσίας διατάξεως στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, επέμενε ότι φταίει η λειψιδρία, φταίει η ανομβρία. Δεν μπορεί να φταίει η ανομβρία γιατί μπήκαν τα μηχανήματα τέτοια εποχή όπου οι υδροφόρους ορίζοντας είναι χαμηλά και άλλαξαν εντελώς την κήτη του ποταμού βόρεια από το χωριό Κουκλέση και είχαμε κόπηκε το νερό για κάπου 7-8 χιλιόμετρα. Υπάρχουν εκθέσεις του ΟΦΠΚΑ και του κλιμακίου περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν ας τα αντιμετωπίσουν όπως τα δημιούργησαν, να τα αντιμετωπίσουν. Κύριε Τσούτσι, υπάρχουν πρωθυπουργοί που έχουν πει unfair, έκανα λάθος. Ας το πει και ο κ. Καχρημάνης και να μας αφήσει ήσυχους. Και ας πάνε να διορθώσουν τη βλάβη την περιβαλλοντική που προκάλεσαν. Αυτή είναι η άποψη της δικής μας παράταξης. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα πολιτικά ζητήματα λύνονται στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αλλά να απολογηθούν όμως και να παραδεχθούν το λάθος τους. Για να μην το επαναλάβουν. Τελευταίο ερώτημα που αφορά και λίγο την δική μας περιοχή αναφορικά μετά της περιφέρειας και μου προκάλεσε η αλήθεια είναι μια εντύπωση. Τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω σχετίζεται με το, να το πω, με το έργο που παραπέμπει στο γεωφύρι της Άρτας. Εν πάση περιπτώσει μιλάω για την παράκαμψη Φιλιππιάδας και μιλάω και για την ένωση του νομού Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό από την πλευρά και της γέφυρας Καλογύρου. Για να γίνω πιο σαφής, φαίνεται ότι ο Περιφερειάρχης συζήτησε με το Υπουργείο, ζήτησε να ολοκληρωθεί η προγενέστερη κατάσταση έτσι ώστε να προχωρήσει η Περιφέρεια στην δημιουργία νέας μελέτης και αυτό που ακούγαμε κακά τα ψέματα και από τα χείλη του κύριου Καχρημάνη ότι θα αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου το συγκεκριμένο έργο. Θέλω το σχολείο σας. Θέλω το σχολείο σας γιατί και στο δικό σας τον πολιτικό φορέα, στον ΣΥΡΙΖΑ, από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, όσο και στο νομό της Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και κεντρικά, είχε γίνει κριτική την περίοδο διακυβέρνησης και μάλιστα είχε μπει στο στόχαστρο και ο κύριος Σπύρτζης. Το βάζω αυτό συμπληρωματικά για να απαντήσετε όλο μαζί. Λοιπόν, ευχαριστώ που το αφήσατε τελευταίο γιατί όντως πρέπει να το αναπτύξω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να σας πω ότι αυτό τον καιρό, ειδικά στην Ήπειρο, μας απασχολεί το ζήτημα της μείωσης των εδρών και έχει να κάνει σχετίζεται με το δημογραφικό και το έχετε αναδείξει κι εσείς ως δημοσιογράφος. Εδώ
το ζήτημα αυτό αφορά και την περιφέρεια, γιατί στη διοίκηση της περιφέρειας είναι ο κ. Καχρημάνης μετά την συνένωση των τέσσερων νομαρχιών στην ενιαία περιφέρεια της Ηπείρου. Άρα λοιπόν θα πρέπει και στο σημείο αυτό να απολογηθεί για τις πολιτικές που έχει ασκήσει τόσα χρόνια, για το παραγωγικό μοντέλο που αυτός υποστηρίζει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει μοντέλο για να το υποστηρίξει ή αν ενεργεί στο όσα πάνε και όσα έρθουν. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα, αν είχα το χρόνο, να αναφερθώ στην επίσκεψη Βορύδη και στις απειλές που απευθύνει στους αυτοδιοικητικούς, παρά το γεγονός ότι στο Συμβούλιο Επικρατείας έχουν πέσει οι αποφάσεις του προκατόχου του. Και επίσης αναφέρεστε στον κύριο Θεοδωρικάκο τώρα, ναι. Ακριβώς. Και επίσης και στις απειλές τώρα του Βορύδη, ότι αν δεν κάτσετε καλά θα επαναφέρω πάλι τις διατάξεις που έχω σκοπό να μεταφέρω στα συμβούλια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η παραμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση όσο παραμένει στην εξουσία, να ξέρετε ότι προβλήματα θα φέρει, και ευτυχώς σε λίγο θα έχουμε εθνικές εκλογές. Έρχομαι στο θέμα μας όμως. Ιόνια Πρέβεζα. Κύριε Τσούτσι, παραμονές του 19, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι 30 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για την πρώτη παράκαμψη. Ιόνια, παράκαμψη της Φιλιππιάδος μέχρι γέφυρα Καλογύρου, μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο. Και απέμενε το κομμάτι σε δεύτερη φάση, γέφυρα Καλογύρου μέχρι Πρέβεζα. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Τότε ο κ. Καχρημάνης είπε ότι ο Σπίρτζης δεν μου έκανε γεωλογική μελέτη. Πόσο καιρό θέλει η γεωλογική μελέτη για να ξεκινήσουμε? 6 μήνες, 8, 10, 12, πέρασαν 3,5 χρόνια. Λοιπόν, ψεύδεται το κύριο Καχρημάνης. Αν μα ήθελε να το προχωρήσει, να μας πει τι έκανε τα 30 εκατομμύρια που είχε διαθέσιμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, το θέμα Ιόνια Πρέβεζα. Τι να την κάνει την μελέτη? Ποτέ να μην την πάρει ο κύριος Καχρημάνης. Ποτέ να μην του δώσουν την μελέτη. Για να την κάνει τρίχνη, όπως κάνει το Γιάννα Κακαβιά? Ή που ζητάει να πληρωθούν οι μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα για να πάρει καθαρό το έργο, για να το μελετήσει εξ υπαρχής? Τι να μελετήσει, αφού έχουμε όλοι στα χέρια μας την ολοκληρωμένη μελέτη του άξονα σύνδεσης Πρέβεζα με Ιόνια Οδό? Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε νέα χάραξη από την Ανισόπεδο Κόμβο Φιλιππιάδος μέχρι τη γέφυρα Καλογύρου. Έχουμε αναβάθμιση από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι το Λούρο, μέχρι το Κατζά. Παράκαμψη του Λούρου με νέα χάραξη και στη συνέχεια αναβάθμιση του υπόλοιπου τμήματος μέχρι την Πρέβεζα. Αυτά τα ξέρουν και τα μικρά παιδιά πλέον τόσα χρόνια. Τις ευθύνες τις έχουν οι κυβερνήσεις, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε και έκανε αυτά που έκανε. Έφερε την Ιόνια στα Γιάννενα, ολοκλήρωσε το λιμάνι της Οικουμενίτσας, τελείωσε το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, έκανε το εργοστάσιο με τα σκουπίδια, έκανε αυτά που έκανε. Τούτε εδώ τι κάναν 3,5 χρόνια? Τίποτα δεν κάνανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν τον εμπιστεύουμε τον κύριο Καχρημάνη. Να αφήσει το έργο εκεί που είναι και να αφήσει την επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ολοκληρώσει τα έργα των υποδομών στην Ήπειρο. Αυτό να κάνει, τίποτα άλλο. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Τσούτσι, από αυτούς που κυβερνούν σήμερα τη χώρα. Δεν έκαναν τίποτα για την Ήπειρο 3,5 χρόνια. Αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Είστε απόλυτο σε αυτήν την άποψή σας ότι... Ναι, να μην το πειράξουν το έργο. Mm-hmm. Το έργο να μην το πειράξουν και να το υποβαθμίσουν τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Διότι θα έχουμε πρόβλημα. Ο άξονας αυτός, Φιλιππιάδα Πρέβεζα, έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία από ό,τι έχει ο κεντρικός άξονας, αναφέρομαι στην Ιόνια Οδό. Ειδικά τους μήνες μετά το Πάσχα και μέχρι το Σεπτέμβρη έχει πολύ περισσότερη κυκλοφορία. Έρχεται το ρεύμα των Ιωαννίνων, έρχεται το ρεύμα της Άρτας και ένας δίχνος τρίχνος δρόμος που αυτοί σχεδιάζουν θα είναι μεγάλο έγκλημα. Θέλουμε τετράεχνο δρόμο όπως τον περιέγραψα. Συμπεραίνω ότι έχετε την άποψη ότι δεν θα δούμε και γρήγορες εξελίξεις αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα με το σχεδιασμό της εμπλοκής της περιφέρειας Ηπείρου. Για να λέτε να το αφήσει... Δεν μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Έχουμε μια έτοιμη μελέτη. Εσείς είστε και Πρεβεζάνος και τα ξέρετε. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε επί Γεωργίου Τριφωνίδη, Γενικού Γραμματέα του Σουφλιά. Του κυρίου Σουφλιά. Του πρώην βουλευτού. Στην κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτή πληρώθηκε με 5.900. 5.900.000. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πετάξουμε αυτά τα χρήματα? Αναθεωρήθηκε η μελέτη επί κυβέρνηση Σαμαρά. Επίσης προχώρησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
σε νέα αναθεώρηση, αλλά παράταση μάλλον, αλλά επιτέλους δεν μπορούμε να πετάμε τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για να φτιάξουμε ένα κατώτερο έργο από αυτό που ξεκίνησε να μελετηθεί. Αλίμονο δηλαδή. Να τα σταματήσουν αυτά στο Υπουργείο. Όχι, να μην δώσουν τίποτα στον κύριο Καχρημάνη. Να ολοκληρώσει το Υπουργείο Υποδομών τις υποδομές που υπολείπονται στην Ήπειρο και έχει ευθύνη γι' αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν μπορούν, να τα αφήσουν για την επόμενη κυβέρνηση που εμείς λέμε ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση μαζί με άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στο πολιτικό περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλετε συγγενεύει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί τους. Ωραία, μου δίνετε μια καλή πάσα τώρα, γιατί πάμε και προς το τέλος της συζήτησής μας. Και θέλω, επειδή ξεκινήσαμε λίγο με τις επικαιρότητα στα κεντρικοπολιτικά, να κλείσουμε και με αυτά, να κλείσουμε δηλαδή με την κεντρική πολιτική σκηνή. Σας βλέπω αισιόδοξο. Καλό είναι στην πολιτική να είναι κάποιος αισιόδοξος. Εσείς είναι χαρακτηριστικό και προσωπικό αυτό και μπορώ να το πω γιατί γνωριζόμαστε και είναι θετικό αυτό. Λέτε ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ποιες δυνάμεις, γιατί περιγράψατε λίγο και ένα πλαίσιο έτσι συνεργασιών. Διαβλέπετε ότι ενδεχομένως θα δούμε συνεργασίες ευρύτερες με προοδευτικές δυνάμεις άλλες ή δυνάμεις της κεντροαριστεράς, για να το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ή με το ΜΕΡΑ25, ας το πούμε έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό χάρτη κοντά, συγγενικά κοντά στο κόμμα σας. Το περιγράψατε εσείς, εγώ απλά θα το επιβεβαιώσω προσθέτοντας κάποια στοιχεία ακόμα. Σε μια πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία απευθυνόμενος στον Καστανίδη, παλιός κοινοβουλευτικός στο ΠΑΣΟΚ, του είπε «Καλά θα πάτε», του λέει, «με το ΣΥΡΙΖΑ». Και το απάντησε ο Καστανίδης «Με ποιους θα πάμε», λέει, «με τους φωτακουστές». Μα έχουν κάνει τόσα πράγματα. Φυσικά και θα συζητήσουμε πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και θα συζητήσουμε με το ΜΕΡΑ25, με όποιες άλλες προτάσεις υπάρχουν. Γιατί το ΜΕΡΑ25 λέει δεν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση μετά τις εκλογές. Θέλουμε να κάνουμε από τώρα μια προγραμματική συζήτηση. Το θυμάμαι αυτό γιατί υπόθηκε και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ανοιχτή είναι η ατζέντα. Με αυτές τις δυνάμεις θέλουμε να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση και μάλιστα από τις πρώτες εκλογές, κύριε Τσούτση. Δεν θέλουμε εμείς να μπούμε σε μια περιπέτεια δεύτερων εκλογών, έστω και αν είμαστε πρώτο κόμμα, που εμείς πιστεύουμε θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό άλλωστε έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι με αυτές τις δυνάμεις ας μην συμφωνούμε και 100%. Αν συμφωνείς στα 7, στα 10 σημεία, μπορείς να προχωρήσεις. Αυτή είναι η λογική μας. Και δεν πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ένα τέτοιο πνεύμα συνεργασίας για προοδευτική για σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης θα δώσει και άλλη πνοή στη συνεργασία της αυτοδιοικητικές. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ακριβώς σημαντικά στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που έχουν μια διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, μπορούν να υπάρξουν κάλλιστα συνεργασίες και τοπικά. Αναφέρομαι και στις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Ιγουμενίτσα, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους. Από εκεί και έπειτα, αν μπορεί να συμβεί αυτό και στην περιφέρεια Ηπείρου, καλώς. Αλλά υπάρχει και η συνεργασία της δεύτερης Κυριακής. Ανοιχτά είναι τα ζητήματα, κύριε Τσούτση. Από την άλλη μεριά όμως, δεν νομίζω ότι το αποτύπωμα αυτής της κυβέρνησης πρέπει να είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Παρακολουθεί τους πάντες, παρακολουθεί τους αντιπάλους, παρακολουθεί τους υπουργούς της, παρακολουθεί την στρατιωτική ηγεσία και τέλος πάντων δεν νομίζω ότι εξελέγησαν για να παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Εξελέγησαν για άλλο λόγο, αλλά αυτοί μοιράζουν χρήμα, βρήκαν χρήμα στα ταμεία. Βεβαίως γι' αυτό κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί φορολόγησε κάποιες κατηγορίες πολιτών κάτω από την πίεση των μνημονίων και αυτό συνέβη. Λοιπόν, είναι καιρός και ο ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει το πρόγραμμά του και να το βελτιώσει και το έχει κάνει ήδη. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τα 6 σημεία και θα προχωρήσουμε με αυτό να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας
και το πρόγραμμά μας και να πάμε στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μας πει ότι έφερε δουλές όπως έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έφερε τίποτε. Ακρίβεια έφερε και προβλήματα σωρευμένα έφερε, δεν ανταποκρίθηκε στην πανδημία, είχε προβλήματα, δεν τα αντιμετώπισε, δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό πληρώνουμε τώρα και γι' αυτό συνεχίζουμε να έχουμε θανάτους ενώ άλλες χώρες έχουν ξεπεράσει αυτή την υπόθεση της πανδημίας σε ένα βαθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, μπήκαν διάφορα πράγματα στην κουβέντα μας. Φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, αν και το τελευταίο κομμάτι θέλει μια εκπομπή δική του ξεχωριστή. Καλά, εντάξει, αλλά θα έχουμε το χρόνο τώρα. Πλησιάζουν εκλογές, θα έχουμε το χρόνο, κύριε Ζάψα, να τα λέμε αναταχτά χρονικά διαστήματα. Αλλά όπως είπα και εισαγωγικά, εσείς πάντα αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας με χαρά. Κάνουμε αναλυτικές συζητήσεις. Σήμερα ήταν η πρώτη για το 2023, αλλά και στην εφημερίδα και εδώ στο ραδιόφωνο θα μας δοθεί η δυνατότητα, είμαι σίγουρος, να τα ξαναπούμε αναλυτικά και για τα κεντρικοπολιτικά και για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δική μου η χαρά, κύριε Τσούτση, καλή χρονιά να έχουμε. Με και ελπίζω τα πράγματα να πάνε στην δική μας προοπτική.